Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο στο κανάλι της Μοτοκίνησης. Βρισκόμαστε στις κεντρικές εγκαταστάσεις DNA. Μαζί μας έχουμε και έναν άνθρωπο τον οποίο, παιδιά, από ό,τι έχω καταλάβει, τον έχετε αγαπήσει πάρα πολύ. Λέτε πως είναι τηλεοπτικός, ότι γράφει πάρα πολύ στην κάμερα. Ελπίζω να τον έχουμε σε αρκετά βιντεάκια, γιατί έχει αρκετή γνώση να μας προσφέρει. Ελπίζω να θέλετε και εμένα όμως στα βιντεάκια, γιατί τον έχω δει λίγο ότι θέλει να με σπρώξει και να με διώξει. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Μάριο Νικολαίδη, ο οποίος είναι έτοιμος να. Να τις φάω, νομίζω δεν ξέρω. Γεια σου Μάρια, καλησπέρα. Γεια σου Δωρή, καλώς ήρθατε και πάλι. Έχει έρθει πάλι με αέρα, παιδιά, και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, ναι, αφού με πήρε πριν 10 ώρες. Σήμερα, παιδιά, μαζί με τον Μάριο θα κάνουμε μια συνέντευξη παύλα Q&A με αρκετά πράγματα τα οποία μας έχετε ρωτήσει και εσείς. Τα οποία με την πολυετή πείρα και γνώση την οποία έχει ο Μάριος Νικολαίδης θα μας τα απαντήσει, θεωρώ, με τον καλύτερο τρόπο, γιατί ο καθένας το είδος του, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, και έχουμε έρθει στην πηγή. Λοιπόν, παιδιά, να μην χάνουμε χρόνο, γιατί και ο Μάριος είναι πολύ άσχολος. Πάμε με την πρώτη ερώτηση. Μάριε, πώς και πότε ξεκίνησε η εταιρεία? Λοιπόν, η εταιρεία ξεκίνησε το 2003, Μάρτιο του 2003. Σε περίπου ένα χρόνο, φαντάζομαι, έχουμε 20 χρόνια γενέθλια. Την ξεκίνησε ο πατέρας μου με τη μητέρα μου, ο Κωνσταντίνος Νικολαίδης, Ντίνος. Κωνσταντίνος μόνο στην ταυτότητα το λέει. Και η Μαρία Ράλη, που είναι η μητέρα μου. Ξεκίνησε η εταιρεία λόγω της ανάγκης να εξυπηρετήσουμε την παγκόσμια αγορά, βγάζοντας το καλύτερο δυνατόν φίλτρο. Αέρος για αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, αεροσκάφη κτλ. Ρε Μάρια, πες μου λίγο το όνομα DNA, πώς προέκυψε. Μας έχεις πει κάτι σε προηγούμενο βιντεάκι, αλλά πες μας λίγο επακριβώς πώς ξεκίνησε και βγήκε, δηλαδή ποια ήταν η κεντρική ιδέα και πώς έγινε. Όταν πάρθηκε η απόφαση το 2000 με 2001 από τον πατέρα μου, κάθισε με το brand strategist που είχε τότε ο πατέρας μου, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάρα πολλά χρόνια στην αγορά, και συζητήσανε το πώς θα πρέπει να ονομάσουν μια τέτοια εταιρεία. Καλός ή κακός, να το πω και έτσι, το DNA σημαίνει ξεκάθαρα Ντίνος Νικολαίδης Αβραάμ. Ντίνος Νικολαίδης είναι ο πατέρας μου, Αβραάμ είναι ο παππούς, ο πατέρας του πατέρα μου. Αλλά είναι κακός γιατί είναι το όνομα το δικό μας, γιατί δεν μπορείς να λες εσύ G μας ΕΠΕ. Σωστά. ΑΕ και τέτοια. Αλλά το καλό είναι γιατί είναι το DNA. Σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Είναι τα πάντα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Το DNA του ανθρώπου, το DNA της μοτοσυκλέτας, και ένα φίλτρο είναι μέσα στο DNA της μοτοσυκλέτας και ενός αυτοκίνητου. Το ωραίο είναι ότι έχει βέβαια μια ιστορία από πίσω του. Δεν υπάρχει να το πω. Έχει μεγάλη ιστορία, ναι. Έχει μεγάλη ιστορία. Σε σχέση με άλλα brand που είναι απλά κάτσι, αυτό έχει μεγάλη ιστορία. Ωραία. Επόμενη ερώτηση. Ο πατέρας σου είχε σπουδάσει κάτι συγκεκριμένο με το είδος και ξεκίνησε αυτό, ή έκανε κάτι άλλο πριν, αντίστοιχο? Ο πατέρας μου είναι 62 χρονών. Okay. Ξεκίνησε την καριέρα του, να το πω έτσι, σαν μηχανικός πολεμικού ναυτικού. Okay. Ξεκίνησε σαν μηχανικός πολεμικού ναυτικού. Είχε μεγάλο πάθος ο πατέρας μου με τις μοτοσυκλέτες από μικρός. Είχε μεγάλο πάθος με τα CNC, με τις φρέζες, με τους τόρνους κτλ. Δούλευε σε αρκετές εταιρείες σαν υπεύθυνος για CNC. Μιλάμε τώρα το 80 αυτό το πράγμα. Και το 85 παραιτήθηκε από τις δουλειές που είχε και ξεκίνησε την Tecno Motor Racing EP. Τότε. Η Tecno Motor Racing EP ξεκίνησε σαν ένα συνεργείο μοτοσυκλετών βελτιωτής, παύλα βελτιωτής. Απλά ο πατέρας μου με το πάθος που είχε έκανε πολλά ταξίδια στο εξωτερικό, στα τότε MotoGP, στους τότε αγώνες παγκοσμίου κτλ. Και ήθελε να φέρει αυτή την τεχνολογία στην Ελλάδα. Έχει άριστη γνώση αγγλικών ο πατέρας μου, γιατί έχει μεγαλώσει στο Johannesburg στην Νότια Αφρική. Okay. Που τα αγγλικά είναι η μητρική του γλώσσα, πάνω κάτω. Και ήταν πολύ εύκολο για εκείνον και να κάνει τα ταξίδια στο εξωτερικό και να διαβάσει τα βιβλία, τα τότε που υπήρχαν. Φαντάζομαι έχουμε βιβλία από το 80 και από το 90 που αφοράνε βελτίωση για δίχρονα, πιστόνια, νοκ, εξατμίσεις, αγώνες, αναρτήσεις. Από το τότε βιβλία. Οπότε που είναι όλα στα αγγλικά. Προσπαθούσε να εξελιχθεί τόσο πολύ από τότε που στην Ελλάδα συλλογικά δεν μιλάγαν και αγγλικά καλά-καλά. Ακριβώς, πάρα πολύ. Ακριβώς. Και έφερε τα πράγματα από τότε και αυτό μετά από πολλά ακριβώς χρόνια ξεκίνησε λειτουργήσε. Με την Τεκνομότο, ξεκίνησε σαν ένα συνεργείο βελτιωτικό οίκο. Ήταν κάποια χρόνια ο αρχιμηχανικός της Καστρόλ στην Ελλάδα όσον αφορά στους αγώνες του Πανελληνίου, και από εκεί και μετά γύρισε στο ότι τα προϊόντα που ήθελε για να βελτιώσει τις μοτοσυκλέτες που έφτιαχνε τότε δεν υπήρχαν. Και ξεκίνησε με τις αντιπροσωπείες. Ξεκίνησε με την Dynojet που έφερε το πρώτο δυναμόμετρο στην Ελλάδα, που είχε και βελόνες για καρμπιλατέρ, είχε Ζίγκλερ κτλ.
με τη Hype Pro όσον αφορά τις αναρτήσεις. Ξεκίνησε τότε με εξατμίσεις, οι οποίες ήταν η Micron που έχει κλείσει η εταιρεία και η Terminioni. Ο πατέρας μου είχε την αντιπροσωπεία και της Micron και της Terminioni. Και κάπου εκεί εμφανίστηκε και μια εταιρεία που λεγόταν τότε Scorpion για 2 χρόνια, η οποία έγινε αλλαγή και έγινε ο Ακραπόβιτς. Okay. Ο πατέρας μου ήταν φίλος με τον Ίγκορ και είναι ακόμη φίλος με τον Ίγκορ Ακράποβιτς, γιατί είχαν γνωριστεί στους αγώνες στο εξωτερικό. Και από εκεί που ξεκίνησε σαν ένα συνεργείο παύλα βελτιωτής, τελικά έγινε ένας βελτιωτικός οίκος, να το πω έτσι, τεχνομότο, και κατά κόλπο έγινε ένας αντιπρόσωπος για βελτιωτικά προϊόντα. Γιατί τεχνομότο δεν πουλάει αξεσουάρ μοτοσυκλέτας, ούτε ανταλλακτικά μοτοσυκλέτας. Πουλάει βελτιωτικά προϊόντα για μοτοσυκλέτες. Και ως οπεδοκλειστών, βασίζεστε πάρα πολύ και στο αγωνιστικό κομμάτι, δηλαδή είστε από τις λίγες εταιρείες στην Ελλάδα που έχετε τεράστια ποικιλία. Έχουμε, ναι, έχουμε μια τεράστια ποικιλία από αυτά που χρησιμοποιούν σε super bikes, στα παγκόσμια κτλ. Και γι' αυτό και τα προϊόντα είναι από τα πιο ακριβά στην αγορά. Επώνυμα και είναι ακριβά, ναι, παίρνεις καλό προϊόν, δεν παίρνεις κάτι φθηνό. Αυτό, ναι, δεν έχουμε κινέζικα προϊόντα εμείς. Και αυτό να πω τώρα λίγο, Μάρια, στον κόσμο που ίσως δεν το γνωρίζουν, ότι πριν φτιάξουν και το εργοστάσιο, ο πατέρας του νομίζω ότι είχε και 2 συνεργεία. Είχε από τα πιο δυνατά και βελτιωτικά συνεργεία, αλλά και συνεργεία στον χώρο της μοτοσυκλέτας που ήταν κολοσσή εκείνη την περίοδο, δηλαδή δεκαετία 90, νομίζω. Η Τεκνομότο. Τότε δηλαδή βασιζόταν νομίζω σε συνεργεία, καλά το λέω. Όμως είχε δύο μαγαζιά συνεργεία στην Οίκαια. Το 98 άνοιξε το μαγαζί στην Καλλιρόης, ένα από τα πρώτα μαγαζιά στην Καλλιρόης όσον αφορά τη μοτοσυκλέτα. Και όταν πάρθηκε η απόφαση από την οικογένειά μου να ανοίξουν την DNA, να δημιουργήσουν την DNA, έκλεισε τα μαγαζιά στην Οίκαια και κράτησε μόνο το μαγαζί το κεντρικό που έγινε τελικά η Καλλιρόης, και αφοσιώθηκε πάνω σε αυτό το project. Φαντάσου, εγώ από το 2001 μέχρι το 2003, τον πατέρα μου δεν νομίζω ότι τον είχα δει και καθόλου. Εντάξει, φαίνεται, γιατί κυκλοφορούσε όλο τον κόσμο για να βρει την τεχνογνωσία, την τεχνολογία και τα μηχανήματα πίσω από αυτό που σήμερα είναι DNA. Πάντως το μαγικό και μπράβο που έχετε καταφέρει εδώ πέρα, έχω έρθει 5 φορές, είναι ότι υπάρχει ένα οικογενειακό κλίμα με όλα τα παιδιά. Πάντα θα πετύχω τη μάνα, στον πατέρα σου, εσένα, και πάντα το κλίμα είναι να σε υποδεχτούν, να σε κεράσουν. Είναι φανταστικό. Έχω ακούσει και ότι έχεις έναν αδερφό, δεν έχει τύχει να το δω ποτέ. Ναι, έχω ένα μικρό, ο Αλέξανδρος ο Νικολαίδης, ο οποίος... Τον ετοιμάζεται. Ετοιμάζεται, εντάξει, εμείς αυτή τη στιγμή δεν τον ετοιμάζουμε, τον ετοιμάζει το πανεπιστήμιο. Σπουδάζει ηλεκτρολόγος μηχανικός εκείνος, εγώ είμαι μηχανολόγος μηχανικός, και ο πατέρας μου είναι μηχανικός πολεμικού ναυτικού. Και ο παππούς μου ήταν και εκείνος μηχανολόγος μηχανικός. Γενικά είμαστε τρίτη γενιά εμείς. Ναι, ο μικρός ακόμη σπουδάζει αυτή τη στιγμή και δεν είναι ανάμεσά μας τόσο πολύ. Σαφώς αναλαμβάνει κάποια σημαντικά project που έχουμε στην εταιρεία όσον αφορά το IT κομμάτι και κάποιους αυτοματισμούς και τέτοια, αλλά δεν είναι το καθημερινά όπως είμαστε εμείς. Ρε Σιμάρε, πες μου λίγο τώρα σοβαρά, πόσο εύκολο πιστεύεις ότι είναι στην Ελλάδα να ανοίξεις και να λειτουργήσεις άρτια ένα εργοστάσιο σαν το δικό σας? Καθόλου, θα έλεγα. Αν ήμασταν σε μια άλλη χώρα του εξωτερικού, θα ήταν υπερβολικά πιο εύκολο. Καλώς ή κακώς η Ελλάδα μετά από τη βιομηχανική επανάσταση, να πω, έχει διώξει τη βιομηχανία από τη χώρα. Αλλά εμείς τα έχουμε ισορροπήσει έτσι, στο ότι γενικά σε μια δουλειά και στο πώς θα αποφασίσεις να περάσεις τη ζωή σου, πρέπει να ζυγίσεις τα πάντα. Μπορεί να ζυγίζουμε μόνο τα λεφτά ή μπορεί να ζυγίσουμε όλη μας τη ζωή. Σωστά. Το ότι εμείς έχουμε την ευχέρεια να έχουμε ένα εργοστάσιο στην Ελλάδα και μετά τις 5-6 ώρα που τελειώνει η δουλειά μας να καβαλάμε μια μηχανή και να πηγαίνουμε στη θάλασσα να κάνουμε σκι, να κάνουμε μπάνια, να κάνουμε καταδύσεις το καλοκαίρι ή να πηγαίνουμε στο βουνό. Μου φάνηκε σαν όνειρο αυτό που είπες τώρα. Ναι, ή να πηγαίνουμε στο βουνό να κάνουμε ένα σκι, να πάμε μια βόλτα για ένα τρέκινγκ κτλ. Είναι το α και το μέγα. Και αυτό είναι που εξισορροπεί τη δυσκολία του να έχεις ένα εργοστάσιο στην Ελλάδα. Ζυγίζεις και τα πράγματα, βέβαια, το τι θέλει ο καθένας. Το πες ξεκάθαρα, θέλει μόνο οικονομικά ή θέλει ακριβώς να έχει μια ισορροπία, δηλαδή, γενικότερα ζωή του. Άμα εμείς σκεφτόμασταν καθαρά οικονομικά, δηλαδή ήμασταν καθαρά επιχειρηματίες, να το πω θα έτσι. Θα ήταν ένα κτίριο με στόκ και τίποτα παραπάνω. Ακριβώς. Θα ήταν μια πολύ μεγάλη αποθήκη και όλα τα προϊόντα θα τα φτιάχναμε έξω, γιατί έξω θα είχαμε τις επιδοτήσεις για να κάνουμε αυτά τα πράγματα, θα είχαμε φορολογικές ευκολίες για να κάνουμε αυτά τα πράγματα, θα είχαμε 1000 πράγματα. Δεν ευνοείσαι από πάρα πολλά πράγματα σίγουρα στην Ελλάδα για αυτό το κομμάτι. Φαντάσου, η Ελλάδα είναι μια από τις ελάχιστες χώρες παγκοσμίως που έχει εκτελεσμό εξαγωγής. Okay. Δηλαδή,
εξάγεις ένα προϊόν, φέρνεις συνάλλαγμα στην Ελλάδα, δηλαδή εμείς πληρωνόμαστε σε δολάρια, σε γεν κτλ. Φέρνουμε χρήμα απ' έξω, όχι από τους Έλληνες πολίτες, και τελικά πρέπει να το πληρώσουμε αυτό το πράγμα. Εσύ, να το εκτελώνεις εσύ, ναι, για να το πληρώσεις. Εμείς το πληρώνουμε. Η εταιρεία, η DNA Filtra, δηλαδή πληρώνει εκτελεσμό εξαγωγής για να εξάγει ένα προϊόν. Και άμα σκεφτείς ότι το 95% της παραγωγής μας είναι εξαγωγές, γιατί σαφώς έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στην Ελλάδα. Έχουμε πάρα πολλούς φίλους που χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας και μας θαυμάζουν και μας αγαπάνε. Αλλά είναι μια πολύ μικρή αγορά. Καλώς ή κακώς είναι μικρή αγορά. Σκέψου, 11 εκατομμύρια είναι όλη η Ελλάδα και 11 εκατομμύρια είναι όλο το Λονδίνο. Ναι. Δεν συγκρίνεται. Είναι χαοτικό. Αυτό. Και αυτό μας δυσκολεύει πάρα πολύ. Θέλω να μου απαντήσω τώρα σε αυτό το σημείο λίγο ειλικρινά. Έχετε φτάσει ποτέ σαν εταιρεία, όλη η οικογένεια, να αποφασίσετε στο αμήν και να πείτε ότι θα πάω και αν πού σε κάποια ξένη χώρα για να ανοίξω εργοστάσιο, με ένα παράρτημα το οποίο θα κάνει εκεί πολύ πιο οικονομικά την ίδια δουλειά την οποία κάνει εδώ και θα κρατήσει για να αναπτυχθείτε, και εσείς έχετε μπει ποτέ σε αυτό το τρυπάκι για να το κάνετε ή όχι? Εμείς σαν οικογένεια και σαν εταιρεία δεν το έχουμε κάνει ποτέ. Μας έχουν γίνει δύο προτάσεις σε όλα αυτά τα χρόνια. Μας έχει γίνει μία πρόταση να φύγουμε στην Αμερική, να πάμε όλο το brand και το εργοστάσιο κτλ. Στην Αμερική, η οποία ήταν εξωπραγματική, να το πω έτσι, πρόταση. Και μας έγινε και άλλη μία πρόταση πριν από μερικά χρόνια, να μας αγοράσουν όλη την εταιρεία και κατ' επέκταση να φύγει έξω η εταιρεία. Okay. Δεν μας ενδιαφέρει ποτέ αυτό το πράγμα. Φαντάσου όταν υπήρχε μεγάλη κρίση στην Ελλάδα που όλοι ανοίγαν εταιρείες στην υπόλοιπη Ευρώπη για να έχουν πιο ευνοϊκές φορολογίες κτλ. Εμείς έχουμε από την πρώτη μέρα, το 2003, το Μάρτιο που ανοίξαμε. Άνοδο. Δεν είναι μόνο οι άνοδες. Έχουμε το ίδιο αφημί. Είμαστε μια ελληνική εταιρεία με Έλληνες εργαζόμενους που έχουμε πάνω την ελληνική σημαία σε όλα μας τα προϊόντα, όλα μας τα κουτιά κτλ. Και δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ αυτό. Για του λόγου του αληθές. Έχουμε, φαντάσου, ένα κουτί το οποίο αυτό είναι για φιλτροχωάνες γενικά, που φαίνεται η ελληνική σημαία και η ευρωπαϊκή. Okay. Και όλα μας τα κουτιά, δηλαδή, γράφουν πάνω. Όλα τα προϊόντα φτιάχνονται στο εργοστάσιο της DNA που είναι Κωνσταντινούπολης και Θεοτοκοπούλου στη Μάντρα. Δηλαδή, δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει αυτό το πράγμα. Να ξέρεις, δηλαδή, το βλέπω πολύ δύσκολο να φύγει όλη η εταιρεία από την Ελλάδα. Μπορεί κάποια στιγμή, με όλη αυτή την άνοδο που υπάρχει και όλη αυτή τη ζήτηση που έχει δημιουργηθεί παγκοσμίως, να φτιάξουμε και άλλα εργοστάσια σε άλλες χώρες. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το αποκλείσω αυτό. Αλλά εμείς προσπαθούμε πάρα πολύ να κρατήσουμε όσο μπορούμε μια ελληνική παραγωγή με Έλληνες εργαζόμενους και να προωθούμε τον ελληνισμό, να το πω έτσι, σε όλο τον κόσμο. Επόμενη ερώτηση, Μαρία. Υπάρχει κάποια μοτοσυκλέτα που βγαίνει κατευθείαν από το εργοστάσιο κάποιας εταιρείας, η οποία βγαίνει by default με το φίλτρο GDNA? Και αν ναι, πώς κατάφερες να κλείσεις μια τόσο μεγάλη συνεργασία? Αυτό έχει ξεκινήσει από το 2007. Ξεκίνησε με Yamaha Tenere. Τότε. Το 660, ας πούμε. Ναι. Νομίζω 700 ήταν το. 660 ήταν το μοντέλο του XT, είχε τότε. Ναι, το είχε το μοντέλο του XT, αλλά το λέγανε Tenere XT700Z. Ξεκίνησε τότε σε κάποιες χώρες οι οποίες ήταν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στην Νότια Αφρική. Είχαν σοβαρό πρόβλημα με τη σκόνη και επικοινώνησε η Yamaha Ευρώπης μαζί μας για να τους βρούμε μία λύση. Επειδή είμαστε η μοναδική εταιρεία παγκοσμίως που όταν σχεδιάζουμε ένα προϊόν κάνουμε όλο το reverse engineering πίσω από το προϊόν, εμείς δεν θα πάρουμε το μαμά το φίλτρο και λέμε ότι το μαμά το φίλτρο είναι ένας κύβος, θα φτιάξουμε κι εμείς ένα κύβο. Απλά θα βάλουμε τα δικά μας υλικά, το δικό μας λάστιχο, τη δικιά μας γάζα κτλ. Και το δικό μας λογότυπο. Υπάρχει πολύ research, φαντάζομαι, πίσω. Εμείς παίρνουμε το μαμά το φίλτρο και το κουτί που μπαίνει το μαμά το φίλτρο μέσα και βάζουμε το μαμά το φίλτρο στην άκρη και κρατάμε το κουτί και λέμε OK. Τι καλύτερο μπορούμε να φτιάξουμε ώστε αυτό το κουτί να στεγανοποιεί το φίλτρο, δηλαδή το φίλτρο αέρος να κάνει αυτό που λέει η λέξη, φιλτράρει τον αέρα. Δεν είναι ένα φίλτρο αέρος που αφήνει μέσα να περάσει σκόνη, λάστιχα από την πίστα, μυγάκια κτλ. Φιλτράρει τον αέρα, δηλαδή τι πρέπει να κάνει, πρέπει να στεγανοποιεί γύρω-γύρω το λάστιχο. Πρέπει το υλικό φιλτραρίσματος να είναι σωστό για να φιλτράρει τον αέρα. Έτσι φτάσαμε στο σημείο, γιατί αυτό το βλέπουν να ξέρεις παγκοσμίως, δηλαδή όλες οι εταιρείες, καλός ή κακός, όταν πουλάνε μια μοτοσυκλέτα βάζουν μέσα ένα προϊόν το οποίο είναι αποδεκτό από αυτούς. Για να το πάρουν αυτό το προϊόν πηγαίνουν σε μια άλλη εταιρεία και λέει OK, έχω budget 1 ευρώ. Φτιάξε μου ένα προϊόν με 1 ευρώ
το οποίο να έχει αυτές τις προδιαγραφές, να κάνουμε μια παραγγελία, να τα βάλουμε στην γραμμή παραγωγής, να φύγει το μηχανάκι στην αγορά. Όταν φεύγει το μηχανάκι στην αγορά, δημιουργείται ένα πρόβλημα. Όταν δημιουργείται ένα πρόβλημα, υπάρχει η ανάκληση, συνοδεύεται με κάποια επισκευή, με κάποια αλλαγή, με, ή να σταματήσουν τελείως το μηχανάκι. Υπήρχαν περιπτώσεις, πιο πρόσφατα ήταν με το V4 το Multistrada, που σταματήσαν τελείως τις πωλήσεις για κάποιους μήνες, μέχρι να βρουν τη λύση. Και να κάνουν ανάκληση και να φτιάξουν όλο το χάος. Να κάνουν ανάκληση, να αλλάξουν τη γραμμή παραγωγής, να πουληθεί το μηχανάκι. Όταν μια εταιρεία τόσο μεγάλη όσο η Yamaha έχει ένα πρόβλημα σε κάποιες αγορές, ψάχνει λύση. Άμεση λύση. Δεν μπορεί να κόψει την παραγωγή. Ακριβώς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μιλάμε, τα νούμερα είναι τρελά που πουλάνε. Παίρνει όλα τα προϊόντα της αγοράς και λέει: okay, εδώ. Ο Έλληνας, DNA, έχει τη λύση. Φέρτα. Επικοινωνούμε μαζί μας. Παιδιά, θέλουμε 10.000 φίλτρα. Το και το. Τα θέλουμε να τα στείλουμε στην γραμμή παραγωγής για όλα τα μηχανάκια που πολλούνται στην Νότια Αφρική και στα Αραβικά Εμμυράτα. Κάνε ένα πρόβλημα. Εδώ είναι η τιμή. Πάρτε το. Προτιμολόγιο πληρώνει και σας τα στέλνουμε. Έτσι ήταν πως ξεκίνησε αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτό έγινε και με τα χρόνια και με άλλες εταιρείες. Έχει γίνει και με την Κατέμ πολλά χρόνια. Με την Κατέμ έχουμε μια συνεργασία από το 2012, νομίζω. Νομίζω 12, δεν είμαι σίγουρος. Ξεκινήσανε με το να έχουν πρόβλημα με το φιλτροκούτι του 1090, 1190, 1290, το παλιό, το προηγούμενο μοντέλο. Δεν στεγανοποιούσε καλά το μαμά φίλτρο με στο φιλτροκούτι. Εμείς, επειδή κάναμε όλη αυτή τη διαδικασία, κάναμε το reverse engineering, δηλαδή είδαμε το φιλτροκούτι και σχεδιάσαμε ένα φίλτρο για να στεγανοποιεί. Δεν αντιγράψαμε το μαμά. Ήμασταν η μοναδική εταιρεία που βρήκε το πρόβλημα που είχαν και το είχαμε διορθώσει στο προϊόν μας. Και μας παίρνει ένα τηλέφωνο κάτω και λέει: παιδιά, θέλουμε αυτό το πράγμα. Αλλά εμείς έχουμε budget. Τόσο. 4 ευρώ είχαν πει. Παιδιά, του λέμε: το 4 ευρώ δεν υπάρχει. Το φίλτρο κάνει. Το 4 ευρώ που λες ισχύει τώρα είναι υποθετικό. Όχι, μας είχαν πει 4 ευρώ. Okay. Λέμε: παιδιά, δεν γίνεται. Γιατί όταν κάνεις μια μαζική παραγωγή, μην νομίζεις ότι ένα Κατέμ 1290 που κάνει 21-22 χιλιάρικα κοστίζει 21-22 χιλιάρικα. Από πίσω υπάρχουν 100 άτομα που πρέπει να βγάλουν λεφτά. Ο dealer, ο εισαγωγέας, η μεταφορική που το μεταφέρει το μηχανάκι, το marketing που θα το προωθήσει κτλ. Άρα και στην τελική το εργοστάσιο. Άρα το εργοστάσιο έχει ένα target price και δεν μπορεί να σου πει ότι ξέρεις το φίλτρο θα έχει 50 ευρώ. Γιατί δεν γίνεται το φίλτρο να έχει 50 ευρώ. Γιατί η μηχανή τελικά θα βγει να κάνει 100 χιλιάρικα, όχι 21, άμα τα προσθέσεις όλα. Και επικοινώνησε κάτι, του είπαμε: παιδιά, δεν γίνεται. Το και το. Υπάρχει αυτή η λύση. Θα σας το κάνουμε, να μειώσουμε λεφτά με το ότι δεν θα το βάλουμε σε πολύχρωμο κουτί. Θα βάλουμε ένα απλό άσπρο κουτί. Να μειώσουμε το κόστος από όλα τα περιφερειακά που συνοδεύουν ένα φίλτρο, αλλά όχι από το ίδιο προϊόν. Δηλαδή το φίλτρο σαν φίλτρο να είναι. Ναι, είναι αυτό που πρέπει. Και έτσι έκλεισε η συνεργασία με την Κατέμ. Για αρκετά χρόνια έβγαινε το μηχανάκι τα 1190 και τα 1290 στην Αυστραλία, στην Νότια Αφρική, στα Αραβικά Εμμυράτα και δεν θυμάμαι και σε κάποια άλλη χώρα. Βγαίνανε από το εργοστάσιο με δικό μας φίλτρο. Και μετά κάνανε αλλαγές στο φιλτροκούτι κτλ. Και μετά είχαν το προϊόν σαν power parts. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σε κάποιες χώρες ένα 1290 Super Adventure υπάρχει, βγαίνει από το εργοστάσιο και στέλνεται σε αυτή τη χώρα με φίλτρο DNA. Επόμενη ερώτηση, Μαρία. Η DNA βγάζει φίλτρα μόνο για μοτοσυκλέτες? Όχι. Η DNA ξεκίνησε με μοτοσυκλέτες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βγάζουμε φίλτρα για μοτοσυκλέτες, για αυτοκίνητα, για αεροσκάφη. Έχουμε κάποιες συνεργασίες. Για ανεμογεννήτριες, βιομηχανικά. Για τις Mercury, τις Verando, τις Εξολέμβιες βγάζουμε φίλτρα. Και για τηλεκατευθυνόμενα. Έχουμε κάνει φιλτράκια τόσο μικρά που είναι για τηλεκατευθυνόμενα. Οκ. Okay. Αυτά. Ωραία. Μάρη, τι θεωρείς ότι έφερε την επιτυχία στην DNA Filters και πλέον μιλάμε για μία από τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος της, στον κόσμο? Δεν είμαστε επιχειρηματίες. Πολύ απλά. Το βλέπετε δηλαδή τελείως διαφορετικά, με λίγα λόγια? Είμαστε μοτοσυκλετιστές. Εμείς γουστάρουμε τις μηχανές, γουστάρουμε τα αυτοκίνητα. Πριν καθόμασταν πάνω στο γραφείο μου με τον πατέρα μου και είδε, σου δείξε μια φωτογραφία. Είμαι 2 χρονών πάνω στη μηχανή. Είναι αυτό το. Εμάς είναι το πάθος μας, είναι το χόμπι μας. Ο πατέρας, από ό,τι έχω καταλάβει, νομίζω ότι είναι πολύ πιο τρελαμένος και από σένα. Ίσως μπορεί να βρει και λίγο περισσότερο χρόνο για τον έχει ξελαφρώσει και να κάνει λίγο και την τρέλα του. Που νομίζω και το μυστικό είναι να καταφέρεις από μια ηλικία και μετά
να έχεις και λίγο χρόνο να κάνεις αυτό που αγαπάς και σαν χόμπι και όχι μόνο σαν δουλειά. Οπότε νομίζω ότι το έχει καταφέρει λίγο με τη βοήθειά σου. Ξέρεις τι γίνεται, ότι όταν υπάρχει αυτή η πίεση για τη δουλειά, πρέπει εσύ να μπορείς να την ισορροπείς με κάτι άλλο. Όταν όμως αυτή η δουλειά είναι το χόμπι σου, είναι το πάθος σου, ερχόμαστε εμείς εδώ κάθε πρωί και τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω αν μπορώ να το πω αυτό, μπορώ να πω ότι είμαστε καβλωμένοι. Ναι. Ωραία. Είμαστε καβλωμένοι για αυτό που κάνουμε, ρε φίλε, δηλαδή γουστάρουμε. Ερχόμαστε το πρωί, καθόμαστε δηλαδή με την ομάδα του R&D και συζητάμε, okay, θα φτιάξουμε φίλτρο για το καινούριο, τον Diker, το 1200 ή για τον Bobo που βγάλαμε τώρα μια εισαγωγή, το καινούριο. Και είμαστε όλοι τρελαμένοι. Καθόμαστε από πάνω και βλέπουμε πώς θα το κάνουμε, τι θα κάνουμε, πώς θα... όλα. Και περιμένετε το αποτέλεσμα με ανυπομονησία, ναι, όλοι είναι αυτό το ζείτε πράγμα. Γι' αυτό. Δηλαδή, ναι. Έρχονται τα παιδιά από τις πωλήσεις και μου λένε: πω, πω, βγήκε αυτό το καινούργιο αμάξι ή αυτή η καινούργια μηχανή, να είμαστε πρώτοι, να βγάλουμε φίλτρο. Όταν βλέπεις ότι όλη η εταιρεία από το πιο μικρό άτομο, δηλαδή από την κοπέλα που μας καθαρίζει, να σου το πω έτσι, μέχρι εμένα και τον πατέρα μου. Είμαστε τρελαμένοι με αυτό που κάνουμε εμείς, από το να προσέχουμε το κτίριό μας, να προσέχουμε τα προϊόντα μας, να προσέχουμε τη δουλειά που προσφέρουμε, το τελευταίο email που θα φύγει και το τελευταίο τηλέφωνο. Αυτό είναι που μας κάνει διαφορετικούς από όλο τον κόσμο. Και δεν είμαστε ένα από τα κορυφαία φίλτρα, είμαστε το κορυφαίο φίλτρο. Σωστό. Σωστό, το κορυφαίο φίλτρο! Μάρια, επόμενη ερώτηση. Έχουμε δει την επιτυχία που έχει κάνει το Stage 3 στο 112-90 το φίλτρο και θέλω να σε ρωτήσω αν έχει εφόρτζες εγγύηση και αυτό το φίλτρο. Όχι, δεν έχει. Όχι. Όχι, δεν έχει. Γιατί? Λοιπόν, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Υπάρχουν κάποια προϊόντα μας που έχουν εφόρου ζωής, 2 χρόνια και 6 μήνες αγωνιστική εγγύηση. Όταν ένα προϊόν γράφει πάνω Race Use Only, δηλαδή το 1290 το στάδιο 3 γράφει Race Use Only. Okay. Ο Μπόμπος, ο καινούριος στο στάδιο 3 που έχουμε, γράφει Race Use Only. Σε αυτό δίνουμε 6 μήνες αγωνιστική εγγύηση. Και γιατί αυτό δεν είναι ότι σε 6 μήνες και μια μέρα θα καταστραφούν όλα, θα σπάσει το φίλτρο κτλ. Το φίλτρο σαν φίλτρο είναι ίδιο. Είναι όλο το packaging, packaging εννοούμε όλο το κομμάτι, όλη τη μορφή αυτή, που εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε τι χρήση θα κάνει ο άλλος και αν θα το καταστρέψει ή όχι. Έχω εγώ πελάτες και φίλους που έχουν κάνει με Stage 3 σε 1290 85.000 χιλιόμετρα. Δεν έχει πάθει τίποτα, είναι χαρτί. Το βλέπεις και είναι λες και βγήκε τώρα από το κουτί. Αλλά υπάρχει και άνθρωπος που το έχει πάρει και του έχει πιει το αίμα. Αυτό που λέμε τώρα ότι η αγωνιστική χρήση δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα κάνει ο καθένας, αυτό είναι πολύ σημαντικό, ναι, γιατί τα περισσότερα μηχανάκια που έρχονται από το εργοστάσιο, τα καθαρό είμαστε το πούμε, τα αγωνιστικά δεν δίνουν, όχι 6 μήνες, δεν δίνουν ούτε μία μέρα εγγύηση. Δηλαδή το παίρνεις και λες μου κόλλησε, δεν έχει εγγύηση. Τα αγωνιστικά μηχανάκια, παιδιά, δεν έχουν εγγύηση. Οπότε και οι 6 μήνες θεωρώ. Εμείς δίνουμε 6 μήνες, δεν σημαίνει όμως ότι σε 6 μήνες χαλάει. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι πώς θα μεταχειριστείς ένα προϊόν που έχεις χρυσοπληρώσει, γιατί μιλάμε για τα πιο ακριβά προϊόντα που έχουμε. Πόσο στις... κάνει το Stage 3 του 1290, θυμάσαι? Δεν ξέρω τι μέσα, γιατί... Ξέρω εγώ. Πες το. 6,000. Ορίστε. Οκ. Έχουμε και τον πανταγνώστη στη γωνία. Δεν είναι, είναι το πώς θα μεταχειριστείς ένα προϊόν. Είναι σαν να λες, ok, ένα κινητό. Πήρε ένα κινητό, το 1000 ευρώ, 2000, 500 ευρώ, όσα και να είναι. Μου δίνει 2 χρόνια εγγύηση. Τι σημαίνει αυτό ότι μου δίνει 2 χρόνια εγγύηση? Δηλαδή, εγώ άμα του πιω το αίμα, το έχω όλη μέρα στη φόρτιση. Άμα το έχεις ένα κινητό όλη μέρα στη φόρτιση. Θα χαλάσει η μπαταρία. Δεν θα χαλάσει η μπαταρία στα... σε 6 μήνες. Ούτε. Αυτό. Δηλαδή, είναι αυτό το πράγμα. Δεν σημαίνει το ότι σε 7 μήνες, επειδή δίνουμε 6, θα καταστραφεί. Μεταξύ μας, εφόρου ζωής είναι και αυτά τα προϊόντα. Αλλά δεν μπορούμε να προσφέρουμε εγγύηση εφόρου ζωής. Εγγύηση εφόρου ζωής προσφέρουμε στα προϊόντα που είναι μέσα. Στο μαμά φιλτροκούτι. Okay. Μάρια, είδαμε φέτος ότι είσαι στο Moto America με τον Πετρούτσι και τώρα θέλω να σου κάνω. Εντάξει, θα προσπαθήσω να μην γίνω αδιάκριτος, αλλά θέλω να μας πεις ειλικρινά πόσο χρεώνουν δηλαδή. Γιατί θεωρώ ότι και ο οδηγός είναι κορυφαίος και το Moto America είναι ένας θεσμός τρομερός, τον ξέρουν όλοι στον κόσμο. Τι χρέωση έχει για να μπεις σαν χορηγός και δεν έχεις μπει ένας χορηγός που έχει κάτω στην Καρίνα και δεν φαίνεται καν. Νομίζω ότι είσαι από τους βασικούς χορηγούς. Πες μας λίγο.
Τι παίζει? Αρχικά δεν είμαι εγώ χορηγός. Ξεκινάμε από εκεί. Είναι η DNA. Η DNA είναι μια τεράστια ομάδα από πίσω και αυτή τη χορηγία δεν θα μπορούσα να την κάνω μόνος μου. Άμα δεν είχα μαζί, δηλαδή την ομάδα μου, το R&D μου, το racing support, τις πωλήσεις, την παραγωγή, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορούσα να το κάνω μόνος μου. Ο Ντανίλο επέλεξε να είναι μαζί μας φέτος, γιατί καλός ή κακός και ο οδηγός, όπως και ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας και ο director της ομάδας, επιλέγει. Οι προτάσεις ήταν πολλές και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είναι μαζί μας φέτος και για τις επιτυχίες που έχει κάνει ήδη στα δύο πρώτα αγωνιστικά Σαββατοκύριακα. Το ποσό είναι κάτι, να το πω, περίεργο. Δεν μπορείς να θέσεις ένα ποσό. Δηλαδή δεν μπορείς να μου πεις ότι... Είναι προϊόν και κάνει τόσο. Ναι, δεν μπορείς να πεις ότι, ξέρεις, θα δώσω 10 χιλιάρικα και θα είμαι εκεί. Θα δώσω 100 χιλιάρικα και θα είμαι εκεί. Θα δώσω 1 χιλιάρικα και θα είμαι εκεί. Δεν πάει έτσι. Τέτοιο επίπεδο ομάδες και οδηγοί ζητάνε κάποια ιδιαίτερα πράγματα. Δηλαδή, εμείς πρέπει να κάνουμε κάποιες αλλαγές, όπως είπαμε και σε ένα προηγούμενο βίντεο. Έχουμε κάποια φίλτρα τα οποία είναι τα αγωνιστικά τα φίλτρα που δίνουμε σε αυτές τις ομάδες. Φαντάσου, αυτό το πράγμα ξεκίνησε από τον τεχνικό διευθυντή αυτής της ομάδας, που είναι φέτος ο Ντανίλο. Εκείνος ο τεχνικός διευθυντής πριν από κάποια χρόνια επικοινώνησε μαζί μου και μου λέει: Μάριε, γιατί έχουμε μια άριστη σχέση, θέλουμε το και το. Θέλουμε αυτό το πράγμα να βοηθηθούμε, να πηγαίνει καλύτερα, να. Λέω, οκ, πάμε. Και έτσι φτάσαμε στο σημείο, όταν εμένα πέρσι μου ανακοινώσαν ότι του χρόνου, γιατί πέρσι η ομάδα είχε το Λόρις Μπάζ. Πάρα πολύ καλός οδηγός, κατ' εμέ, συμπαθέστατος, απλά δεν είναι τόσο, πώς να το πω, ο Ντανίλο είναι ένας άνθρωπος, είναι έξω καρδιά, τον βλέπεις, κουστάρει. Πρώην μπάτσος τώρα που έμπλεξε στα Super Bike και μετά στα MotoGP. Τρελαμένος τώρα. Το βλέπεις, δηλαδή ο άνθρωπος είναι. Είναι στην τσίτα συνέχεια. Εγώ τον έχω γνωρίσει και από κοντά. Είναι γαμό του τύπους. Λογικά θα τον γνωρίσετε και εσείς από κοντά. Και όταν έφτασα σε αυτό το σημείο και μου λέει αυτό το πράγμα, λέω: Οκ, πες μου τι θες. Μου λέει: Δεν θέλουμε κάτι. Δεν είναι πολύ ξεκάθαρο. Ο οδηγός γουστάρει και θα τρέξει με DNA. Και θα βάλουμε και τα λογότυπα πάνω. Τέλος. Του λέω, οκ, αυτό το πράγμα πόσο κοστίζει? Το συγκεκριμένο πράγμα που έχουμε, στο συγκεκριμένο οδηγό, κοστίζει φαντάσου 50.000. Για μία αγωνιστική σεζόν. Για μία σεζόν είναι αυτό. Okay. Για τους αγώνες που θα κάνει σε μία σεζόν. Αυτά τα κόστη δεν περιλαμβάνουν το οτιδήποτε έξτρα μπορεί να κάνει ο οδηγός. Δηλαδή, άμα πεις εσύ στον οδηγό, βάλε μπλουζάκι, καπέλο, DNA. Ή μπες στο Instagram και κάνε ναι, αυτό. Ναι, κράτα και ένα κουτί, να σε βγάλουμε ένα βίντεο και ναι. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Και γι' αυτό θα δείτε όλα αυτά τα χρόνια ότι είναι πολύ λίγα αυτά που φαίνονται στο εξωτερικό από το DNA. Γιατί εμείς επιλέγουμε όλα τα budget αυτά όσο μπορούμε να τα κρατάμε πρώτον για τους Έλληνες οδηγούς. Δηλαδή στα παιδάκια τους Έλληνες που τρέχουν στα παγκόσμια πρωταθλήματα ή στα ισπανικά πρωταθλήματα. Είσαι σε όλα τα παιδιά και νομίζω ότι το κάνεις επειδή θες να τους βοηθήσεις. Ναι, γουστάρω να τους βοηθήσω, να τους δώσω προϊόντα, να τους, όσο μπορώ να τους πουσάρω και σαφώς να δώσουμε δηλαδή και κάποια χρήματα να τα βοηθήσουμε τα παιδάκια. Απλά σου... και στο παγκόσμιο έχουμε δώσει χρήματα. Θες δεν θες, για να βάλεις το λογότυπο πρέπει να δώσεις χρήματα. Υπάρχουν κάποιες ομάδες που το γουστάρουν. Υπάρχουν άλλες ομάδες που χρησιμοποιούν προϊόντα, τα αγοράζουν τα προϊόντα και βάζουν άλλο brand. Okay. Γενικά είναι ένας φαύλος κύκλος αυτό το πράγμα και πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Γιατί στην τελική δεν μετράει ούτε η ομάδα, ούτε ο οδηγός. Αυτός που θα είναι εκεί και θα σε υποστηρίξει σαν brand και να φανεί στη μοτοσυκλέτα και να χρησιμοποιηθεί σωστά, ή στο αυτοκίνητο, γιατί είμαστε και σε αυτοκίνητο σε κάποιες ομάδες, είναι ο τεχνικός διευθυντής. Είναι μια αλληλουχία. Ναι, είναι ο μηχανολόγος της ομάδας. Με τον μηχανολόγο το δικό μας, με μένα, με κάποιον άλλον, να έχει μια αλφα συνεννόηση, να τον καταλάβω να με καταλάβει, να του προσφέρω το καλύτερο προϊόν, γιατί θα χρησιμοποιήσουν αυτό που χρειάζεται για να βγουν πρώτοι. Τέλος. Στο racing, το μόνο που μετράει είναι να βγω πρώτος. Δεν με ενδιαφέρει αν τελειώσω τον αγώνα και σπάσει το μοτέρ. Χέστηκε η φορά το σαλόνι. Σαλόνι δεν λέμε, ναι, όχι στο σαλόνι. Πάντως για να κλείσω την ερώτηση αυτή που είπαμε για το αγωνιστικό κομμάτι, θεωρώ ότι στοχεύετε περισσότερο να διοχετεύσετε τα χρήματά σας στο να βγει ένα καλό προϊόν και όχι να κάνετε διαφήμιση στο προϊόν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, προσπαθείτε να αφήσετε το προϊόν να μιλήσει από μόνο του, χωρίς να το πάτε να το κάνετε ένα
brand, ας το πούμε, το οποίο θα είναι μόνο marketing. Ακριβώς. Πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό και μπράβο σας. Δεν θέλουμε να γίνουμε marketing brand. Ωραία, τέλεια. Για το Moto America μάθαμε, τώρα για κάτι λίγο παραπάνω. Για το MotoGP, για να μπει, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα τέτοιο αυτοκόλλητο σε ένα εμφανές σημείο, τι περίπου budget, δεν μιλάω για Moto2 και Moto3 που νομίζω ότι είστε και θα μας το πεις αργότερα, για MotoGP. Φέρουμε ένα χαράκα. Περίμενε. Ναι. Να σου πω ακριβώς. Αυτό εδώ πόσο είναι, 6 εκατοστά. 6 πόντους. Είναι. 6 εκατοστά. Είμαι καλός αυτά, ε. Είσαι. Το μέγεθος μετράει. Το λοιπόν, 6 εκατοστά. Okay. Έχω πάνω προσφορά που μου στείλανε μόνη τους η ομάδα. Χωρίς να κάνεις επικοινωνία, όχι. Δηλαδή, στείλανε εκεί να ενδιαφέρεσαι. Πρώτη ομάδα. Τιμο κατάλογο. Ναι, πρώτη ομάδα. Στα MotoGP υπάρχουν. Εννοείς όχι δορυφορική, ας το πούμε. Οι πρώτες, οι δεύτερες ομάδες και οι δορυφορικές. Οι πρώτες ομάδες είναι η πρώτη πεντάδα. Οι δεύτερες ομάδες είναι από το 5 μέχρι το 12, να το πω έτσι. Και οι υπόλοιπες από κάτω είναι δορυφορικές κτλ. Και οι πρώτες είναι και οι εργοστασιακές. Ακριβώς. Ναι. Πρώτη ομάδα στα MotoGP για αυτοκόλλητο το οποίο είναι 7 πόντους. Αυτό είναι 6. 7 πόντους. Χωρίς να θέλουν προϊόντα, ναι. Χωρίς να προσφέρουν hospitality. Το hospitality τι σημαίνει, είχατε πάει νομίζω hospitality στην Ελλάδα που δεν είχατε πάει. Ναι. Ναι, Ιταλία. Ναι, το hospitality είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή να φέρεις κάποιους καλούς συνεργάτες, να τους κεράσεις να φάει ένα ποτό, να μπουν μες στα πίτ, να έχουν εισιτήρια για την πίστα κτλ. Χωρίς να προσφέρουν hospitality, 7 πόντους, ένα αυτοκόλλητο αριστερά, ένα αυτοκόλλητο δεξιά. Σε ένα σημείο που επιλέγεις εσύ από τα προτινόμενα που έχουν αυτοί, θέλουν 120.000 ευρώ. Εκεί. Χωρίς τίποτα άλλο. Τίποτα. Δεν θέλουν προϊόν. Δεν σου προσφέρουν κάτι άλλο. Το αυτοκόλλητο. Δεν θα σε ταγκάρουν κάπου. Θα σου προσφέρουν ένα αυτοκόλλητο αριστερά, ένα αυτοκόλλητο δεξιά. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να σου ζητήσω κάποια λεφτά για την μηχανή την οποία θα βάλουμε ένα αυτοκόλλητο 7 πόντους. Λοιπόν, το θεϊκό τι είναι όμως. Περίμενε. Υπάρχει κι άλλο θεϊκό κομμάτι πίσω από αυτό. Θα μου πεις πώς τόσες εταιρείες παγκοσμίως όμως δίνουν τόσα λεφτά. Γιατί καλώς ή κακώς, άμα πας στα MotoGP δηλαδή και δεις, μπορείς να κάνεις μια λίστα με χορηγούς σε αγωνιστικές ομάδες, μοτοσυκλέτες κτλ. Πρέπει να είναι πάνω από 500 εταιρείες που υπάρχουν. Από το πιο μικρό στο πιο μεγάλο. Υπάρχει ένας νόμος σε κάποιες χώρες που τον έχουν περάσει. Δηλαδή η Ιταλία είναι μία από αυτές τις χώρες. Που αυτά τα λεφτά, άμα δώσεις λεφτά που είναι χορηγία σε αγωνιστική ομάδα παγκοσμίου επίπεδου και φαίνεται ο αγώνας στην τηλεόραση της χώρας και η εταιρεία είναι ιταλική για παράδειγμα που λέμε τώρα, αυτά τα λεφτά είναι αφορολόγητα. Okay. Δηλαδή, δεν θα πληρώσει η εταιρεία φόρο και κέρδη για αυτά τα λεφτά. Στην Ελλάδα, άμα το κάνουμε αυτό το πράγμα, πληρώνουμε συν 5% φόρο διαφήμισης. Okay. Εκτός του ότι φορολογούμαστε τα λεφτά κτλ. Αυτό είναι, ναι. Που σου λέω. Τελευταία και καλύτερη ερώτηση. Μάρη, τι θα περιμένουμε όλοι οι οπαδοί από την DNA τα επόμενα χρόνια? Του χρόνου έχουμε τα 20 έτη της DNA που σίγουρα θα κάνουμε κάτι δυνατό. Θα κεράσεις φλάκια. Θα κεράσουμε πολλά περισσότερα. Ποιος είναι ο χαλάρης, είναι. θα κάνουμε κάτι δυνατό για τα 20 χρόνια της DNA. Και... εννοείς event. Θα κάνουμε ένα event. Δεν έχουμε κάνει ποτέ event. Έχουμε κάνει κάποια open day στην εταιρεία. Θα κάνουμε ένα πολύ μεγάλο event. Ήδη έχουμε ξεκινήσει να το οργανώνουμε. Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Και ο σκοπός είναι να κάνουμε και πιο πολλά open day για τον κόσμο. Open day και για νέους, μικρούς μαθητές κτλ. Και για ανθρώπους που είναι σε πανεπιστήμια. Και σαφώς για μοτοσυκλετιστές μεγάλους που γουστάρουν και θέλουν απλά να δούνε. Να έρθουν και να δούνε τι γίνεται, πίσω από αυτή την πόρτα. Ο σκοπός είναι του χρόνου να βγει μια καινούργια σειρά προϊόντων από την DNA. Και πληκτικά, το μέλλον για μας είναι διάστημα. Δεν έχει. Θα κάνουμε τα πάντα. Okay. Ό,τι θέλετε θα το κάνουμε. Τα πάντα. Λοιπόν, Μάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήσουν αρκετά επεξηγηματικός σε όσα πράγματα σε ρωτήσαμε. Τηλεοπτικός είναι, Ναι. Όπως λέει και ο φίλος μου ο Γιώργος από πίσω, είσαι αρκετά τηλεοπτικός. Δεν θέλω να με πετάξεις απ' έξω, θέλω κι εγώ, δεν θέλω να χάσω τη δουλειά μου. Εγώ τι, το κανάλι το δικό σου όνομα έχει, δεν έχει το δικό μου. Το δικό μου όνομα έχει. Μοτοκίνηση gym μας από κάτω. Λοιπόν,
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσουν για άλλη μια φορά και εσύ και ο πατέρας και η μητέρα σου αρκετά φιλόξενοι και όλα τα παιδιά εδώ στο εργοστάσιο. Εμείς ευχαριστούμε, παιδιά, που ήρθατε για ακόμη μια φορά. Απλά όταν το ξανακάνουμε, μια ενημέρωση λίγο πιο νωρίς. Τι θες, να πας για κούρεμα, δηλαδή. Όχι, με πήρες 10 ώρες πριν και μου λες θα έρθουμε να κάνουμε Q&A. Μπορείς. Σε ερώτησα, σου. Ναι, θα έρθουμε να κάνουμε Q&A. Μπορείς. Ναι, μπορώ. Εντάξει, τι να κάνω. Μοτοκίνηση. Εντάξει, την επόμενη φορά θα οργανώσουμε κάτι ακόμα πιο δυνατό και θα σε ενημερώσουμε 2 μέρες πριν, λοιπόν. Έχουμε να κάνουμε πραγματάκια. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά από εμάς. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, παιδιά.